Ενώ το ελληνικό κράτος είναι και τα σχολεία και τα νοσοκομεία και τα λοιπά. Ακούστε, η ουσία είναι αυτή που λέτε, να έχουμε δημόσιο τέτοιο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κοινωνίας. Είχαμε μία συζήτηση το προηγούμενο διάστημα μόνο για το μέγεθος του κράτους. Μολονότι οι στατιστικές έδειχναν ότι και πριν από την κρίση ήμασταν περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όλη η κουβέντα, προφανώς για τους ιδεολειπτικούς λόγους που οι νεοφιλελεύθεροι πάντα ακολουθούν, όλη η κουβέντα έγινε για το πώς θα μικρύνει. Ήδη από 900.000 υπαλλήλους πριν από την κρίση είμαστε στους 600.000. Αυτό το μέγεθος, τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθμό υπαλλήλων ανακατοίκους και σε ό,τι αφορά τη δαπάνη, είναι πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λύθηκαν τα προβλήματα του ελληνικού κράτους? Όχι. Το αντίθετο. Γιατί? Γιατί το πρόβλημα του ελληνικού κράτους δεν ήταν ποτέ μόνο ο αριθμός. Δεν ήταν ποτέ ο αριθμός, για να είμαι ακριβής. Σας είπα ότι ήμασταν περίπου στο μέσο όρο πριν από την κρίση. Το πρόβλημα ήταν η ανισοκατανομή του προσωπικού. Ακριβώς επειδή υπήρχε αυτό το γνωστό πελατειακό σύστημα, τα δύο μεγάλα κόμματα πάρκαραν τους κολλητούς τους στις ευγενείς θέσεις και έμεναν κενές οι θέσεις εκεί που μέτραγε, στην υγεία, στην παιδεία και στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Γιατί δεν θέλαμε να πιάσουμε και τα δικά μας τα παιδιά. Τώρα, όχι μόνο αυτό θα κάνουμε. Λέτε ότι δεν βοήθησε το δημόσιο, κύριε Υπουργέ? Αυτή όλη η μεταρρύθμιση που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση στο δημόσιο, και με την κινητικότητα και με τις απολύσεις, αν θέλετε, και με την αναδιάρθρωση στην εσωτερική, γιατί έγινε και αυτό, μην το υποτιμούμε. Δεν βοήθησε το δημόσιο? Όχι. Μπορώ να σας αποδείξω γιατί. Πρώτα-πρώτα δεν ήταν μεταρρύθμιση, ήταν αντιμεταρρύθμιση. Με την έννοια ότι δεν ανέδειξε κάτι θετικό. Παράδειγμα να σας πω. Έγινε κάποια αξιολόγηση του κόσμου που τέθηκε σε δεσιμότητα? Φυσικά και όχι. Χίδιν. Η δημοτική αστυνομία που καταργήθηκε δεν ανταποκρινόταν σε κάποια κοινωνική ανάγκη? Αυτή έφερνε έσοδα στους Δήμους. Όταν έφυγαν οι καθαρίστριες από το Υπουργείο Οικονομικών, ποιος καθάριζε τις τουαλέτες? Ο Υπουργός. Εκεί λοιπόν ακριβώς έγκυται το ζήτημα. Η ιδεολειψία και η τρόικα καθοδηγούσε τις επιλογές των προκατόχων μας. Αλλά επειδή η προεκλογική περίοδος τέλειωσε, να σας πω τι θα κάνουμε εμείς. Για να δούμε τι θα κάνετε εσείς ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ακούστε ποιο είναι το μυστικό. Δεν παίρνουμε την κατάσταση έτοιμη και προσπαθούμε να την μερεμετήσουμε, γιατί εμείς είμαστε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η λογική είναι η εξής, και έτσι θα ξεκινήσουμε. Θα δούμε τις ανάγκες. Δεν θα μείνουμε στο σημερινό προφίλ των οργανικών θέσεων. Θα δούμε, ξεκινώντας πιλωτικά από ένα Υπουργείο και ορισμένους Δήμους. Βλέπω πάντως τώρα, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, επειδή σωστά το λέτε, θα δείτε τις ανάγκες. Δεν το λέγατε αυτό πριν. Λέγατε όλοι πίσω. Το σωστό είναι αυτό που λέτε τώρα. Όχι, όχι. Θα δείτε τις ανάγκες. Μισό λεπτό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το όλοι πίσω είναι στα άμεσα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει για λόγους δικαιοσύνης και αποκατάστασης της αντισταγματικότητας των απολύσεων αυτών. Αλλά αλίμονο, ναι, εάν θα μας έκρινε. Μιλάτε για αυτό το κομμάτι λόγος, το οποίο όμως δεν μας το έχετε αποσαφηνίσει. Όταν λέμε οι αντισυνταγματικώς απολυθέντες θα επαναπροσληφθούν, πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχετε τσεκάρει? Έχουμε εκτιμήσεις από τις υπηρεσίες. Δηλαδή, δεν έχω όμως. Είπαμε ότι ο αριθμός είναι γύρω στις 3.500 χονδρικά. Γύρω στις 3.500. Ο τρόπος με τον οποίο θα επανέλθουν θα συζητηθεί τώρα και θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Δεν θέλω να προλάβω τις προγραμματικές δηλώσεις. Μισό λεπτό όμως να σας πω την ουσία αυτό που λέγαμε. Κανείς δεν πρόκειται να χάσει τη θέση του στο δημόσιο. Αλλά πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα κινητικότητας τίμιας, ούτως ώστε να καλύψουμε τα μεγάλα κενά εκεί που υπάρχουν. Μόνο ότι πια δεν υπάρχουν υπηρεσίες που να έχουν πληθωρισμό προσωπικού. Η κινητικότητα δεν θα οδηγεί και αυτό, σε απόλυση. Να ξέρουμε τις ανάγκες. Η κινητικότητα θα είναι. Δεν σας άκουσα. Η κινητικότητα, λέω, όχι, θα μπορεί να οδηγεί, όχι, και βέβαια, σε απόλυση ή όχι? Όχι βέβαια. Όχι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Κινητικότητα σε απόλυση. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Την προηγούμενη περίοδο είχαμε ουσιαστικά μια διπλολαλιά. Ένα ουργουελικό πράγμα. Μη λέγαν για αξιολόγηση και είχαν στο μυαλό τους απολύσεις. Η κινητικότητα ήταν φερετζές για απόλυση. Η κινητικότητα. Δεν πρέπει. Μισό λεπτό όμως. Ναι, παρακαλώ. Αφήστε με. Ναι, ναι. Δεν θέλω να είμαι κριτικός μόνο προς το παρελθόν, γιατί είπαμε, τέλειωσε η προεκλογική περίοδος. Να καταλάβετε τη λογική μου. Η λογική μου είναι ότι σε κάθε υπηρεσία του δημοσίου, τι πρέπει να δούμε, ποιες θέσεις χρειαζόμαστε και με τι προφίλ. Γιατί οι θέσεις δεν υπάρχουν για να παίρνουν μισθό οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάρχουν για να εξυπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες. Αυτό ανάγκες. Δεν έγινε, αυτό, κύριε Υπουργέ, πριν. Δεν πάλι έγινε. Τα ίδια θα συζητάμε. Σε πριν καμία από ό,τι θυμάμαι με τον κύριο Μητσοτάκη, αυτά λέγαμε. Ποιους χρειαζόμαστε, σε ποιες θέσεις, για ποιες ανάγκες. Δεν πάλι έγινε, στο ίδιο είμαστε. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Αυτό που έγινε είναι να πάρουν τα οργανογράμματα των υπουργείων όπως ήταν και να επιχειρήσουν ένα εξορθολογισμό.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ο εξορθολογισμός αυτός ήταν προφανής. Δεν μπορεί να έχεις διεύθυνση, ας πούμε, με ένα διευθυντή. Αλλά και πάλι, αυτό σημαίνει ότι πήραν την υφιστάμενη κατάσταση και προσπάθησαν εκεί να κάνουν τις επεμβάσεις τους. Ξαναλέω, είναι ο λάθος τρόπος. Ο σωστός τρόπος είναι να ξεκινήσεις από το ποιες θέσεις χρειάζεσαι. Να τις δώσεις ένα προφίλ καθηκόντων. Πάνω στο προφίλ αυτό καθηκόντων, ώστε να ξέρει ο υπάλληλος τι να κάνει, να έχεις στοχοθεσία. Με βάση τη στοχοθεσία για το προφίλ καθηκόντων, να συμφωνήσει ένα τίμιο σύστημα αξιολόγηση. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Που έκαναν, μισό λεπτό. Αυτό είναι το κρίσιμο. Γιατί λέει μια αντίληψη ότι εγώ διαμορφώνω το τι χρειάζομαι από πλευράς υπηρεσιών και θέσεων επομένως και μετά παίρνω τους ανθρώπους που έχω στις διάφορες υπηρεσίες, αξιολογώ τους ανθρώπους με βάση την εμπειρία τους, τις σπουδές τους, εν πάση περιπτώσει όλα τα προσόντα που έχει ο καθένας και αναλόγως... Τις ικανότητές τους. Ναι, τις ικανότητές τους και αναλόγως τοποθετώ και τους ανθρώπους. Το σύστημα αξιολόγησης με βάση την κριτική που έχετε κάνει στο παρελθόν δεν είναι αυτό που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Ποιο είναι, θα υπάρχει σύστημα αξιολόγησης. Εννοείται. Το σύστημα αξιολόγησης είναι από τις προτεραιότητές μας. Γι' αυτό στην πρώτη συνάντηση με την ΑΔΕΔΗ τους κάλεσα και τους είπα ότι θέλω μέσα στον επόμενο μήνα να έχω τις προτάσεις τους. Ωραία. Διότι σωστά το θέτετε. Αλλά να εξηγήσω και κάτι. Η αξιολόγηση είναι ουσιαστικά η στέγη που θα κλείσει τη μεταρρύθμιση. Πρέπει να προηγηθούν τα υπόλοιπα. Ακριβώς γιατί δεν μπορείς να έχεις αξιολόγηση αν δεν έχεις το προφίλ των θέσεων και τη στοχοθεσία. Να, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά θα σας πει κάποιος ότι εδώ μπορεί να υπάρξουν, ας πούμε, γεννημένες από την ανάγκη. Έτσι. Μετακινήσεις πληθυσμών εργαζομένων στο δημόσιο, τεράστιο. Ας σας δώσω δύο παραδείγματα. Ένα παράδειγμα είναι στον χώρο της εκπαίδευσης. Από παλιά ακούγονταν ότι υπάρχει ένας αριθμός εκπαιδευτικών που είναι πιο πολύ στις διοικητικές υπηρεσίες. Μήπως θα ήταν καλύτερα να είναι στα σχολεία, έλεγε μια άποψη. Επομένως, αυτός ο κόσμος θα μετακινηθεί. Ναι. Υπάρχει η άποψη που λέει ότι τώρα πρέπει να δούμε και γεωγραφικά την ιστορία των μετακινήσεων, διότι σε μια περιοχή μπορεί να περισσεύουν κάποιοι πάλι, σε μια περιοχή εννοώ υπηρεσιών, και ταυτόχρονα γεωγραφική περιοχή να περισσεύουν κάποιοι πάλι, σε κάποια άλλη να λείπουν. Θα ληφθούν υπόψη όμως και ορισμένα κριτήρια προκειμένου να μετακινηθούν άνθρωποι γεωγραφικά. Εννοείται, εννοείται. Ακούστε τι θέλουμε. Εμείς θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια πραγματική συζήτηση αρχών με τη δημόσια διοίκηση. Εγώ θεωρώ ότι ο δημόσιος υπάλληλος δεν είναι αυτό το δαιμονοποιημένο πρόσωπο του παρελθόντος, το οποίο υποτίθεται ότι έφταιγε για όλα τα δεινά του ελληνικού λαού. 1 εκατομμύριο δημόσιοι υπάλληλοι, είχαμε ακούσει, βασανίζουν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Προφανώς η δημόσια διοίκηση δεν είναι αυτή που έχουμε ανάγκη, αλλά γι' αυτό δεν φταίει μεμονωμένα ο δημόσιος υπάλληλος, αλλά αυτοί που διαμόρφωσαν μια δημόσια διοίκηση πελατειακή και στο σύστημα της πατρονίας. Θέλω να πω το εξής βασικό. Ελάτε. Ότι εγώ θέλω ο δημόσιος υπάλληλος να αισθάνεται ότι πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας και να αισθάνεται περήφανος γι' αυτό. Το προηγούμενο διάστημα και με την ουσιαστικά αυτό το σύστημα της τρομοκράτησης που επιβλήθηκαν από τους διαφορετικούς νόμους τους μνημονιακούς, οι υπάλληλοι είχαν κατεβάσει τα μολύβια. Ο υπάλληλος πρέπει να έχει φιλότιμο, να δουλεύει. Αυτό λοιπόν θα το καλλιεργήσουμε μόνο εάν καταλάβει ότι εμείς εκτιμάμε τη δουλειά του. Δεν κρύβω το ότι υπάρχουν και υπάλληλοι που δεν δουλεύουν. Αλλά κύριε Υπουργέ, με το ενιαίο μισθολόγιο. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, με το ενιαίο μισθολόγιο και την εισαγωγή του και τους μισθούς οι οποίοι δίνονται εδώ και κάποια χρόνια στο δημόσιο, επιτρέψτε μου να πω ότι το φιλότιμο δεν αρκεί. Δηλαδή, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι οι περικοπές που έχουν γίνει. Θέλω να σας πω ότι εσείς μπορεί να έχετε ένα σχέδιο στο μυαλό σας για το πώς θέλετε το δημόσιο. Αλλά μπορεί να σας ξεπερνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή να πηγαίνει προς το γενικό λογιστήριο. Καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει το φιλότιμο. Ναι, αυτό ακούστε, εννοώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στην ΑΔΕΔΗ διευκρίνησα ότι δεν υπάρχει, μολονότι αναγνωρίζω την απόλυτη αλήθεια αυτή που λέτε. Μολονότι αναγνωρίζω λοιπόν ότι υπάρχουν βαθύτατες αδικίες τις οποίες παραλαμβάνουμε. Όπως είναι η οικονομική κατάσταση, δεν μπορεί να υπάρχει βελτίωση της κατάστασης μισθολογικής των δημοσίων υπαλλήλων μέχρι ότου ανακάμψει η οικονομία και είμαστε σε αλλού. Η ΑΔΕΔΗ προς τιμήν της, μολονότι μου είπε ότι εξακολουθεί να θέτει το ζήτημα. Γιατί τότε πώς θα κάνετε προσλήψεις, κύριε Υπουργέ, ενώ η οικονομία είναι σε αυτή την κατάσταση. Μισό λεπτό. Αφήστε με τη φράση. Ελάτε. Αναγνώρισε την ανάγκη να επικεντρώσουμε τώρα στους θεσμούς. Επομένως,
Ακόμα και η ΑΔΔΗ, μολονότι ξαναλέω, επέμεινε στην ανάγκη και το μισθολογικό θέμα να εξακολουθεί να προβάλλεται από αυτήν, δέχθηκε την πρότασή μου να συζητήσουμε για τις θεσμικές αλλαγές. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Ως προσλήψεις. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στις προγραμματικές δηλώσεις. Επειδή είπατε λοιπόν ότι θα πάρετε πίσω αυτούς που έχουν απολυθεί αντισυνταγματικά. Εντάξει. Έχετε ανακοινώσει όμως ότι θα κάνετε προσλήψεις και σε άλλους χώρους όπου απαιτείτε, όπου υπάρχουν ανάγκες. Τώρα μας είπατε ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Όχι, 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 προσέξτε, δεν υπάρχουν λεφτά για το μισθολόγιο, είπα. Δεν υπάρχουν λεφτά για να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Ναι. Υπάρχει ήδη προϋπολογισμένη δαπάνη στον προϋπολογισμό για περίπου 15.000 προσλήψεις, που προφανώς θα κατανεμηθούν στην υγεία, στην παιδεία, στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή, εκεί που ακριβώς έχει ανάγκη η κοινωνία και εκεί που πρέπει να αποκαταστήσουμε την νομιμότητα. Γιατί το άλλο μεγάλο πρόβλημα της προηγούμενης διακυβέρνησης. Η έννοια τώρα των συμβασιούχων θα συνεχίσει να υφίσταται, κύριε Υπουργέ. Και ρωτάνε κάποιοι φίλοι εδώ συμβασιούχοι ότι όσοι έχουν δικαιωθεί, τι θα γίνει με αυτούς? Α, αυτό είναι σημαντικό. Εδώ βρήκα δικαστικές αποφάσεις ανεφάρμοστες. Ναι. Αυτό πράγματι είναι προσβολή στο κράτος δικαίου. Όλες οι δικαστικές αποφάσεις θα εφαρμοστούν. Όλες οι δικαστικές αποφάσεις θα εφαρμοστούν. Και στο θέμα αρχής. Τι εννοείται ότι θα επαναπροσληφθούν αυτοί? Γιατί σε αυτή τη βάση είναι η δικαίωση. Εννοείται ότι θα έχω εγώ μια μετάκλητη δικαστική απόφαση που θα λέει κάποιος να επαναπροσληφθεί και δεν τον επαναπροσλάβω. Όχι, και θα έχω μετά. Δεν θα ντρέπομαι να κυκλοφορώ όταν έλεγα προηγουμένως ότι θα πρέπει να γίνεται σεβαστή νομιμότητα. Προς Θεού. Φυσικά. Όποιος έχει δικαιωθεί δεν θα επιστρέψει. Λέω λοιπόν τώρα το εξής όμως. Η ερώτησή σας θα είναι κρισιμότερη. Διότι πράγματι οι συμβασιούχοι στο δημόσιο είναι η άλλη πλευρά των πρόσκαιρων και ευκαιριακών σχέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Ιδανικά θα έπρεπε να τις καταργήσουμε κι αυτές. Αλλά αυτό, μολονότι το αντιμετωπίζουμε ως ζήτημα αρχής, δεν είναι από τα πράγματα που μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε, ακριβώς γιατί έχουμε τις οικονομικές αυτές δεσμεύσεις από την κατάσταση των ερηπείων που ακούσατε και προηγουμένως. Κύριε Υπουργέ, μπορεί να δεν είστε καθήλυνα αρμόδες βέβαια, αλλά έχετε γενικώς την ευθύνη. Με την ΕΡΤ έχετε κάποια εικόνα, τι θα γίνει? Σας έχω πει την προσωπική μου άποψη και την θέση αρχής, άλλωστε η προεκλογική. Αλλά οι λεπτομέρειες προφανώς θα πρέπει να γίνουν από τον αρμόδιο υπουργό. Η θέση αρχής είναι ότι και στην περίπτωση αυτών των εργαζομένων θα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη. Αλλά το κρίσιμο είναι να έχουμε μία ΕΡΤ που να είναι δημόσια τηλεόραση, όχι η πελατειακή και η κυβερνητική που ήταν ουσιαστικά μέχρι και το κλείσιμό της, παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων εκεί, αλλά αυτή η ΕΡΤ που είδαμε μετά το μαύρο. Μια ΕΡΤ δηλαδή ανοιχτή στην κοινωνία και σε μεγάλο βαθμό. Άμα γυρίσετε την ΕΡΤ στο προηγούμενο καθεστώς, όπως λέτε, το προηγούμενο καθεστώς θα παραδεχτείτε ότι ήταν καλό τότε. Ήταν. Μα ακούσατε, αυτό είπα. Ναι. Είπα ότι δεν πρέπει να έχουμε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα που να ελέγχεται από την κυβέρνηση. Δεν πρέπει να είναι κυβερνητική η ΕΡΤ, πρέπει να είναι δημόσια και κοινωνικά ανοιχτή. Κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε μια ερώτηση. Εχθές το βράδυ γίνανε κάποιες δηλώσεις από τον κύριο Βαρουφάκη από το Λονδίνο για το ζήτημα του χρέους. Αργά βγήκε και μια διευκρινιστική ανακοίνωση, προφανώς τη γνωρίζετε. Θέλουμε να μας πείτε αν έχει αλλάξει κάτι. Αν η εικόνα που έχετε εσείς μέχρι τώρα δείχνει ότι έχει αλλάξει κάτι ως προς τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της διαγραφής του χρέους. Αν πάμε δηλαδή σιγά σιγά σταδιακά σε ένα στρογγύλεμα της θέσης σε ό,τι αφορά το χρέος. Κάθε άλλο. Απλώς έχει αρχίσει η διαπραγμάτευση. Και στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ξεκινούμε από τη θέση αφετηρίας μας. Και προσπαθούμε να βρούμε το συμβιβασμό με τους εταίρους που θα κάνει σεβαστή την αρχή μας, τη θέση αρχής μας. Η οποία παραμένει διαγραφή του χρέους. Η οποία ξεκινάει ότι είναι αναγκαία η μεγάλη μείωση του μεγαλύτερου κομματιού του χρέους για να μπορέσει όχι απλώς αυτό να είναι βιώσιμο. Δεν θέλουμε το χρέος να είναι βιώσιμο, η οικονομία μας θέλουμε να είναι βιώσιμη. Και από εκεί και μετά προφανώς ο Υπουργός Οικονομικών νομίζω ότι έχει κάνει την Ελλάδα περήφανη με τις διαπραγματεύσεις που κάνει. Δεν νομίζω επομένως ότι υπάρχει ούτε γιώτα αμφιβολίας. Δηλαδή εσείς δεν βλέπετε αλλαγή της θέσης της κυβέρνησης σε αυτό που είπε ο κύριος Βαρουφάκης χθες στο Financial Times για τα ομόλογα ιστοδυναικές? Λοιπόν, ακούστε, η ουσία είναι να πετυχαίνεις το σκοπό σου ανεξαρτήτως των λέξεων που χρησιμοποιείς. Θυμόσαστε ότι έφευγαν οι βάσεις και οι βάσεις ήταν στη Σούδα. Το περίφημο σύστημα. Το ίδιο θέλετε να κάνετε κι εσείς? Όχι, σου λέω. Να διαγράψετε το χρέος, αλλά να μην το διαγράψετε. Το ανάποδο. Εκεί, επειδή δεν γινόταν κάτι,
Χρησιμοποιούσαμε ωραίες λέξεις για να το καλύπτουν. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι στην ουσία και από εκεί μετά, αν οι εταίροι μας για δικούς τους λόγους και για να μπορέσουν να εμφανιστούν στο δικό τους το εκλογικό κοινό, ότι αυτά που μας δίνουν είναι άλλα πράγματα, ας λένε ότι εμείς επιμένουμε, εμείς, κύριε Υπουργέ, γιατί βλέπουμε κάποιες τροφές, να το πούμε έτσι, στις θέσεις σας. Όπως είδαμε για τα 751, λέει σταδιακά τα 751 για να μην έχουμε αναταράξεις. Τώρα για το χρέος ακούμε ομόλογα στο διηνεκές. Γι' αυτό επισημαίνουμε αυτό το στρογγύλεμα. Αν εσείς μας πείτε ότι δεν είναι έτσι, να το καταλάβουμε. Ακούστε, υπάρχουν τεχνικές για να γίνει αυτό που λέμε την κατάργηση του μεγαλύτερου κομματιού του χρέους. Επομένως, τις τεχνικές αυτές θα τις χρησιμοποιήσουμε. Για τον απλό λόγο ότι εμείς δεν πάμε να διαπραγματευτούμε στην Ευρώπη με ένα τσεκούρι. Πάμε να διαπραγματευτούμε με ανθρώπους που κατάλαβαν επιτέλους ότι είμαστε εταίροι τους. Ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είμαστε νικάριδες, αλλά είμαστε συνιδιοκτήτες. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που και αυτοί αρχίζουν να το σέβονται και να αντιμετωπίζουν την Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος, και εμείς τους σεβόμαστε και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που θα σέβεται τη θέση αφετηρίας μας και θα καταλήγει σε μια απόφαση συμφωνίας που θα είναι καλύτερη για τις δύο μεριές. Επομένως, και για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, επιστρέφοντας στα δικά σας, στις δικές σας αρμοδιότητες, κανονικά πρέπει να περιμένουμε από την πλευρά του Υπουργείου σας νομοθετικές πρωτοβουλίες στο αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή μόλις πάρει ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση, που θα καταργούν το μοντέλο αξιολόγησης, θα καταργούν τη διαθεσιμότητα, φαντάζομαι, και θα διαμορφώνουν ένα διαφορετικό περιβάλλον για την κινητικότητα. Μπορούμε να επέμβουμε αμέσως στα προφανή πράγματα για την άρση των αδικιών και πολύ άμεσα. Δηλαδή, προσωπικά θέλω να έχω για ένα ορίζοντα 3 μηνών η μεταρρύθμιση, γιατί ακριβώς στη βράση κοράται το σύνολο. Ναι. Δηλαδή, τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε που έχουμε την ορμή τη μεταρρυθμιστική. Αλλά θέλω να το συζητήσω πραγματικά και τίμια με τους δημοσίους υπαλλήλους και άλλους κοινωνικούς φορείς, να μην κάνουν ένα σχεδιασμό επί χάρτου, αλλά κάτι που να λειτουργήσει. Εσείς? Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα αυτό γινόταν. Είχαμε μοντέλα αξιολόγηση, ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Εγώ θέλω να εφαρμοστούν. Η κυβέρνηση, και το ρωτώ γιατί έχουν έρθει και ορισμένα ερωτήματα γι' αυτό, αποσυνδέει απολύτως την αξιολόγηση από την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων? Η άρση της μονιμότητας όχι απλώς δεν είναι στην ατζέντα μου, είμαι εναντίον, είμαι ορκισμένος εχθρός της συζήτησης γι' αυτή. Μάλιστα. Φανταστείτε ότι τώρα που έχουμε μονιμότητα και ΑΣΕΠ, τους κολλητούς τους βρήκαν τρόπο να τους διορίζουν. Φανταστείτε ένα σχήμα που δεν θα έχουμε μονιμότητα και που ο καθένας που θα έρχεται θα διώγνει τους παλιούς και θα παίρνει τους καινούριους. Έτσι όπως το λέτε, ο Βενιζέλος έκανε τη μονιμότητα. Έτσι όπως το λέτε, ο Βενιζέλος έκανε τη μονιμότητα ακριβώς για να έχουμε κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Ναι, εγώ θέλω να στηρίξω την επεκτείναμε παντού. Γέμισε ο τόπος δημοσίου υπαλλήλου. Αλλά τέλος πάντων, εγώ δεν μένω σε αυτό. Επειδή είστε ορκισμένος εχθρός της μη μονιμότητας, θα είστε και ορκισμένος εχθρός των ιδιωτικοποιήσεων, φαντάζομαι. Έτσι όπως το λέτε. Και των αποκρατικοποιήσεων. Ναι, γιατί? Ναι, προφανώς. Ακούστε, εδώ είναι μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια του κράτους και της αγοράς. Όταν η Θάτσερ ήρθε στην Αγγλία, πρωθυπουργός, η πρώτη συζήτηση ήταν αν θα πρέπει τα νοσοκομεία να λέγονται hospitals ή μονάδες παροχής υγείας. Γιατί έβλεπε τους κοινωνικούς φορείς σαν τις κανονικές επιχειρήσεις, με σκοπό να έχουν κέρδος. Εγώ σας λέω καθαρά ότι ο σκοπός των κοινωνικών υπηρεσιών είναι διαφορετικός από αυτό μιας επιχείρησης. Δεν έχει σκοπό ένα νοσοκομείο να βγάλει λεφτά ή ένα σχολείο να βγάλει λεφτά. Ο σκοπός του νοσοκομείου και του σχολείου είναι να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, όταν χρησιμοποιούμε χρηματοοικονομικά κριτήρια για να διαμορφώσουμε το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργεί το σχολείο, όταν αντιμετωπίζουμε με άλλα λόγια σαν πελάτες τον ασθενή του νοσοκομείου ή το παιδί και το γονιό του που πηγαίνει εκεί, διαμορφώνουμε ένα στρεβλό πλαίσιο για την οργάνωση. Δεν μιλάμε για αυτά τώρα, κύριε Υπουργέ. Άρα αυτό είναι τρίπλα που κάνετε. Κανείς δεν μιλάει για τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Αλλά υπάρχουν υπηρεσίες όπως η Κοπαίδα που λέγαμε για παράδειγμα, ή δεκάδες οργανισμοί του δημοσίου που είναι απλώς μια σφραγίδα και τρώνε λεφτά 5 άτομα. Γι' αυτά μιλάμε. Μισό λεπτό. Όχι, τα σχολεία μισό δεν λεπτό, είπε κανείς. Ό,τι είναι άχρηστο θα κλείσει. Ό,τι είναι, άχρηστο έτσι θα κλείσει. Γι' αυτό ξεκινάμε να δούμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Εννοείται. Αυτά που λέει, περιγράφεται, δεν τα δημιούργησε η αριστερά. Όχι, βέβαια. Τα δημιούργησε το πελατειακό κράτος του παρελθόντος. Καμία αντίρρηση. Αλλά αυτό που λέτε είναι εντελώς άσχετο με την ιδιωτικοποίηση. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι θα πρέπει το κράτος να εξυπηρετεί το βασικό κοινωνικό σκοπό για τον οποίο υπάρχει. Είπα και πιο πριν. Δεν έχουμε το δημόσιο για τους δημόσιους υπαλλήλους. Έχουμε το δημόσιο για να έχουμε σχολεία, νοσοκομεία και γενικά να έχουμε εκείνες τις υπηρεσίες που περιμένουμε. Πάντως, κύριε Υπουργέ, να πούμε λίγο ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, και αυτό το είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και ήσασταν και εσείς εδώ, είχε ρίξει
πολύ μεγάλο βάρος στο θέμα της διαπραγμάτευσης εντός ή εκτός αγωγικών, ό,τι θέλετε βάλτε εσείς, για το θέμα του δημοσίου. Την ώρα που πραγματικά το ιδιωτικό κομμάτι της αγοράς στέναζε και γονάτιζε. Έφαγε ένα κομμάτι της διαπραγμάτευσης 6 μήνες να δει τι θα κάνει με τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν κοίταξε καθόλου τον ιδιωτικό τομέα. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Και φτάσαμε στο 1+ εκατομμύριο άνεργοι. Απολύτως δίκιο έχετε. Ναι. Απολύτως δίκιο έχετε. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί πάλι δεν θέλανε να ξεχάσουν το πελατειακό τους χαρακτήρα, το παρελθόν τους. Το δημόσιο πρέπει να γίνει μοχλός για την ανασυγκρότηση της οικονομίας. Δεν πρέπει να είναι βαρύδι. Λέγαν πάντοτε όλοι όσοι ήρθαν να μελετήσουν οι ξένοι, οι ειδικοί, το ελληνικό δημόσιο, ότι ήταν μεγάλος ασθενής. Και πράγματι, ένα από τα βασικά προβλήματα για να γίνει μια επένδυση στην Ελλάδα, πέρα από την ασάφεια αυτή του φορολογική που είναι βασική και που θα καταργηθεί, είναι ακριβώς ότι οι υπηρεσίες με τις οποίες συναλλάσσονταν δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ενός επενδυτή. Αυτό εμείς θα ανταλλάξουμε. Άρα, εξυπηρετούμε την οικονομία και τον άνεργο του ιδιωτικού τομέα με το να έχουμε μια καλή διοίκηση που να λειτουργεί. Μακάρι. Γιατί αν την έχουμε, θα αλλάξει κύριε το κλίμα. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να κλείσουμε, βλέπω ότι έχετε μια ορμή αλλαγών. Χαίρεται κανείς γι' αυτό, αλλά βλέπω ότι παραμένετε σταθερό σε γραβάτα. Αυτό δεν θα σας επηρεάσει η κυβέρνηση σε αυτό, πολιτικά, τον τομέα. Λοιπόν, ακούστε, και ο καθένας μας όπως ήταν. Ούτε, δεν είμαστε υποκριτές για να αρχίσουμε να αλλάζουμε τον εαυτό μας. Η αλήθεια είναι ότι ο Κατρούγκαλος έτσι ήταν και πριν. Και να σας πω μια τελεία. Παρακαλώ. Να σας πω το εξής, πραγματικά ήρθα εδώ για να κάνω αλλαγές. Δεν είχα κανένα λόγο να αφήσω την ασφάλεια των Βρυξελών. Εάν δεν πίστευα ότι η δημόσια διοίκηση είναι ο τομέας που μπορούμε πραγματικά να κάνουμε θαύματα, γιατί οι μεγάλες τομές δεν χρειάζονται χρήματα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με άλλους τομείς, που όπως σωστά είπατε και αναδείχθηκε στην κουβέντα, αν δεν έχεις χρήματα δεν μπορείς να κάνεις αλλαγές. Εμένα το διδακτορικό μου ήταν ήδη 30 χρόνια πριν για το πώς μπορεί να αλλάξει η διοίκηση και θέλω ιδέες που στη θεωρία της είχα εγώ και που η αριστερά της πρόβαλε, να μπορέσουμε με τη βοήθεια του ελληνικού λαού και των δημοσίων υπαλλήλων να τις κάνουμε πράξη. Ωραία. Πολύ ωραία, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, καλή δουλειά, καλή συνέχεια. Καλά. Καλημερίζουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Κατρούγκαλ. Κοίταξε, η ιστορία των μεγάλων